Χαίρετε, καλησπέρα. Μεγάλη Παρασκευή 2021, 30 Απριλίου. Και απόψε θα έχουμε ένα λίγο διαφορετικό vlog. Επειδή χρειάζονται και η ακούραστη ξεκούραση και επειδή αυτές τις γιορτές δεν είμαι μόνη όπως ήμουν τις προηγούμενες, είμαι εδώ στην Κύπρο και έχω και τα παιδιά και το σκυλί και είμαι πολύ κουρασμένη. Και έχει αρχίσει να κάνει έξαρση και το αυτοφλεγόμενο νόσημα, το Lichen Planus που έχω και έχει ξεκινήσει από τα πόδια, όπως είχε ξεκινήσει το 17. Άρα ήρθε μία ένδειξη που λέει «Καμπανάκι, ξεκουράσου λίγο». Αυτές τις μέρες το γιορτό δεν θα κάνω κανονικά vlogs. Δηλαδή κάθε βράδυ στις 8 δεν θα έχει το vlog όπως το έχουμε κανονισμένο, μέχρι και την Τετάρτη 5 Μαΐου που θα επιστρέψω πίσω στις υποχρεώσεις μου. Θα ανεβάζουμε όμως έκτακτα vlogs με το like, θα κάνουμε κανένα live όταν υπάρχει ευχέρεια. Τώρα δεν ξέρω για το βράδυ της Ανάστασης τι θα γίνει, γιατί εδώ έχουμε στην Κύπρο, νομίζω θα γίνει πιο νωρίς η Ανάσταση, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμη, έχουν έρθει τα παιδιά σήμερα και θα ρωτήσουν να δουν. Στην Ελλάδα νομίζω γίνεται νωρίς η Ανάσταση, θα γίνει 9, 10 το βράδυ, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, αυτές τις μέρες θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ και ζητώ την κατανόησή σας που δεν θα έχει κάθε βράδυ κανονικό vlog. Είπαμε θα έχει έκτακτα. Και παίρνω την ευκαιρία κάνοντας αυτή την ανακοίνωση για να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας σε σχέση με την μεγάλη ανάγκη που έχουμε όλοι μας, όχι επιθυμία, ανάγκη για ξεκούραση και ψυχαγωγία. Είμαστε άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουμε πεπερασμένες δυνάμεις. Οι δυνάμεις μας φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο. Το νευρικό μας σύστημα αντέχει το βομβάρδισμα μέχρι σε ένα σημείο. Εκείνο που μας κουράζει περισσότερο από όλα, τώρα μιλάω και ως ψυχολόγος, αλλά μιλάω και εμπειρικά, είναι το decision making, το να παίρνουμε αποφάσεις. Όσο πιο συχνά καλείται ένας άνθρωπος στη διάρκεια της μέρας να παίρνει αποφάσεις, δηλαδή να αποφασίζει μεταξύ του α και του β, του άσπρου και του μαύρου, να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, βάζει το μυαλό του στη διαδικασία της διαχείρισης ενός προβλήματος και της λήψης αποφάσεων, τόσο πιο πολύ κουράζεται. Αυτό είναι ό,τι πιο κουραστικό μπορεί να υπάρξει για το ανθρώπινο μυαλό, το να καλείσαι να παίρνεις αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες δουλειές, εργασίες, οι οποίες είναι περισσότερο χειροναχτικές και απαιτείται λιγότερο συχνά να παίρνει κάποιος αποφάσεις. Γιατί και στις χειροναχτικές εργασίες απαιτούνται αποφάσεις. Για παράδειγμα, ένας οικοδόμος πρέπει να πάρει αποφάσεις για το πώς θα τοποθετήσει το τούβλο, για το τι περιεκτικότητα θα έχει το τσιμέντο που θα χρησιμοποιήσει. Δεν τα ξέρω καλά, να μην συνεχίσω να τα λέω και τα λέω λαθασμένα. Και οι τεχνίτες καλούνται να πάρουν αποφάσεις. Όμως κάποια επαγγέλματα, όπως αυτό του ψυχολόγου, είναι ένα επάγγελμα το οποίο συνεχώς καλείσαι να πάρεις αποφάσεις. Έστω και αν το κάνει κάποιος όπως το κάνω εγώ. Έστω και αν απαντώ σε email ή διαβάζω ένα email, προσπαθώ να καταλάβω το email και κάνω ένα βίντεο ως απόκριση σε εκείνο το email. Πρέπει να έχω το μυαλό μου συγκεντρωμένο, πρέπει να χρησιμοποιώ την κρίση μου, να συνδυάζω τις γνώσεις μου, να ακούω το ένστικτό μου, να ακούω τη διαίσθησή μου, να ακούω τον gut instinct μου και να λάβω ένα σωρό παράγοντες υπόψη στο μυαλό μου, ούτως ώστε να δώσω ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατό καλύτερο και μη βλαπτικό και για τον αποστολέα της επιστολής αλλά και για τους ανθρώπους που ακούνε την επιστολή και ψυχοεκπαιδεύονται μέσα από την ανάλυση της επιστολής. Είχα κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα και εσείς εδώ στο κανάλι το γνωρίζετε. Για 6 μήνες δεν είχα κάνει διάλειμμα από τα vlogs, δεν είχα κάνει διάλειμμα από το γράψιμο, είχα κάνει διάλειμμα όμως από την καθημερινή ζωή εδώ στην Κύπρο. Βρέθηκα στο εξωτερικό για λίγο και αυτό το λίγο κράτησε 6 μήνες. Σε εκείνο το διάλειμμα όντως ξεκουράστηκα. Ξεκουράστηκα και διανοητικά και συναισθηματικά και ψυχικά. Γιατί ζούσα μόνη,
Οι αποφάσεις που είχα να πάρω καθημερινά ήταν πολύ λιγότερες σε σχέση με τις αποφάσεις που έχω να πάρω τώρα που συγκατοικώ με άλλους ανθρώπους και συγκατοικώ και με ένα υπέροχο κατοικίδιο. Και μπορούσα και να γράψω πολλές ώρες και να φτιάχνω βίντεο πολλές ώρες και να κάνω live πολλές ώρες και να το αντέχω. Άμα την επιστροφή μου στην Ίσο των Αγίων, την Κύπρο έτσι τη λένε, Ίσο των Αγίων, όσοι είστε εδώ στο κανάλι, αυτό το βίντεο θα το μοιραστώ στα social media, είναι μόνο για μας. Όσοι είστε εδώ στο κανάλι έχετε δει ότι άρχισα σιγά σιγά να φορτώνονται πράγματα. Καταρχάς ήταν το καθάρισμα του σπιτιού, το οποίο πήρε μια εβδομάδα, και μετά άρχισαν να έρχονται. Ήρθε η Κυριακή για να συγκατοικήσουμε, η οποία θα είναι με τη βοήθεια του Θεού μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάει για το μεταπτυχιακό της, είναι εδώ. Συγκατοικούμε ουσιαστικά. Τα Σαββατοκύριακα έρχονται και άλλοι άνθρωποι εδώ της οικογενείας. Και 30 Μαρτίου, δηλαδή ένα μήνα ακριβώς πριν, ήρθε και ο Λάκη στη ζωή μου. Είχα πει πολλές φορές παλιότερα ότι αγαπώ πολύ τα ζώα, αλλά ο λόγος που δεν έχω ζώο, που δεν έχω υιοθετήσει, που δεν είχα υιοθετήσει κάποιο ζώο μέχρι σήμερα, ήταν ότι γνώριζα ότι δεν είχα το χρόνο για να ασχοληθώ ουσιαστικά και δημιουργικά με ένα ζώο. Όπως είπα και το πρωί στο βίντεο του Λάκη, τα παιδιά μου την έφερα. Αλλά επειδή εγώ είμαι δύσκολη στο να βάζω όρια, γιατί είμαι people pleaser, έχω το στοιχείο του ανθρώπινου ευχαριστητή, βρίσκομαι σε καλό σημείο φυσικά, έχω ξεπεράσει αρκετά αρκετή δυσκολία. Δηλαδή τώρα είμαι σε μια φάση που είμαι αρκετά καλή στο να βάζω όρια, όχι αρκετά γρήγορη όμως και όχι αρκετά αποτελεσματική. Τέλος πάντων, χωρίς να το δεν το διαχειρίστηκα με τη σοβαρότητα που έπρεπε να το διαχειριστώ, δηλαδή μου είπαν θα φέρουμε το σκυλάκι, τους είπα το σκυλάκι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη. Η κόρη μου είπε εγώ μένω εδώ και εγώ θα αναλάβω την ευθύνη. Ο γιος μου είπε εγώ έρχομαι τα Σαββατοκύριακα, θα αναλάβω την ευθύνη. Και το πήραμε το παιδί. Το πήραμε το παιδί και όπως παρακολουθείτε εδώ στο κανάλι, το παιδί το ανέλαβα εγώ. Ο λόγος που το ανέλαβα ήταν γιατί είδα εκ των πραγμάτων ότι αυτό το αξιαγάπητο πλάσμα χρειαζόταν συνεχή επίβλεψη και χρειαζόταν συνεχή ανθρώπινη συντροφιά. Και μια 21χρονη, η οποία πάει ταξίδια, πάει εκδρομή από εκεί, πάει εκδρομή από εδώ, πάει να κάνει εργασία στο ένα μέρος, πάει να κάνει εργασία στο άλλο μέρος, και βρίσκεται πολύ λίγες ώρες στο σπίτι, δεν θα μπορούσε να είναι και η δαιμόνας του σκυλιού. Ανέλαβα λοιπόν την ανατροφή του σκυλιού. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που έχω για την ανατροφή των παιδιών πάνω στα ζώα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είναι διαφορετικοί οργανισμοί άνθρωποι και διαφορετικοί οργανισμοί σκύλοι. Με απλά λόγια, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι οι σκύλοι είναι πολύ πιο απλοί οργανισμοί από τους ανθρώπους και χρειάζονται πολύ πιο απλά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίσεις για να τους μεγαλώσεις. Εγώ δεν τα γνωρίζω. Έδρασα ενστικτοδός, με πολύ καλή διάθεση. Όμως φτάσαμε σε ένα σημείο που για να κάνω αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή είναι ο Λάζαρος έξω και κρατάει το Λάκι για να μην έρθει εδώ να γαυγίζει, να χοροπηδάει, να δαγκώνει τα ρούχα μου κλπ. Κλπ. Είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα για ένα κουτάβι που τώρα μεγαλώνει. Επειδή όμως εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη για να το υποδεχθώ στο σπίτι, δεν είχα καμία απολύτως παιδεία γύρω από την κυναγώγηση, διαπαιδαγώγηση το σκύλο, έχω κάνει λάθη. Το έχω δώσει πάρα πολύ αγάπη και δεν μετανιώνω γι' αυτό, αλλά όμως δεν το έχω βάλει τα απαραίτητα όρια. Γι' αυτό το λόγο, όταν μετά από πολύ ψάξιμο καταλήξαμε στο εκπαιδευτήριο σκύλο που πήγαμε χθες, και είπα στον εκπαιδευτή ότι θα προτιμούσα ή να έρχεται στο σπίτι ή να κάνουμε μια εκπαίδευση που να μην μείνει εκεί το σκύλι, μου είπε ξεκάθαρο άνθρωπος και το δέχομαι, ότι το ζώο ήδη έχει κάνει establish, έχει εγκαταστήσει κακές συνήθειες στο σπίτι, χρειάζεται να μείνει εκεί σε ένα ήρεμο περιβάλλον να εκπαιδευτεί και παράλληλα να πηγαίνω και εγώ να εκπαιδεύομαι, ούτως ώστε άμα την επιστροφή του στο σπίτι να είναι και αυτός εκπαιδευμένος, να είμαι και εγώ εκπαιδευμένη και να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Και να μην είναι ένα παιδάκι, ένα σκυλάκι, το οποίο όπου πας σε τρέχει εξωπίσω και δαγκώνει τα πόδια σου, τα παπούτσια σου και τα ρούχα σου. Περιττώ να σας πω ότι όλα μου τα παντέλονια είναι σκισμένα. Χαλάλι του. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το σκυλί που με έχει κουράσει, με έχω κουράσει και εγώ, που δεν ξέρω να λέω όχι,
που έρχονται ένα σωρό mail, ενώ είπα ότι δεν θα λαμβάνω πλέον mail και κάποια από αυτά τα απαντάω. Όχι, δεν κάνω κάποια ιδιαίτερη επιλογή. Απλώς όπως κρατώ το κινητό στο χέρι, αν έρθει ένα mail και γίνεται να το δω, θα το απαντήσω. Αυτό σημαίνει decision making πάλι, αυτό σημαίνει συγκέντρωση της προσοχής για να διαβάσεις τι σου γράφει κάποιος στο mail και να δώσεις μια απάντηση η οποία να μην είναι βλαπτική. Ξαναλέω και εδώ ότι σε καμία περίπτωση απάντησε σε ένα mail μέσω βίντεο ή μέσω αποστολής email πίσω δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία και τη διάγνωση. Πρέπει να καταλάβω και εγώ επιτέλους ότι είμαι άνθρωπος και έχω πεπερασμένες δυνάμεις και ότι οι δυνάμεις μου φτάνουν μέχρι σε ενός σημείου και ότι δεν γίνομαι να είμαι τη σπάση τα πάντα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσω επιτέλους, πρέπει να το καταλάβω και ακόμη μια φορά. Πρέπει να βάλω όρια σε εμένα, να μάθω να λέω όχι, να μάθω να κοιμάμαι καλύτερα. Κοιμάμαι αρκετά καλά, αλλά πρέπει να κοιμάμαι καλύτερα και λίγο περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές υποχρεώσεις στο χέρι μου, είναι πολύ γεμάτο το πιάτο μου. Δεν φταίει κανείς γι' αυτό, εγώ φταίω, που όπως είπαμε προηγουμένως δεν ξέρω να βάζω όρια και έχω αναλάβει πολλές υποχρεώσεις και πολλές ευθύνες, τις οποίες δεν θα τις παρατήσω, αλλά θα πάρω το χρόνο για να τις φέρω εις πέρας όσο καλύτερα γίνεται. Γι' αυτό αυτές τις μέρες, δηλαδή απόψε Μεγάλη Παρασκευή, αύριο Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Τρίτη του Πάσχα, που είναι και τα γενέθλιά μου, δεν θα έχουμε κανονικό vlog, θα έχουμε έκτακτα vlogs, όπως αυτά με τα σκυλάκια που ανεβάζω. Το σκυλάκι θα είναι μαζί μας εδώ στο σπίτι μέχρι τις 12 Μαΐου. Μετά, όταν θα πηγαίνω για εκπαίδευση, εννοείται πως θα βγάζω βίντεο και θα τον βλέπετε. Και θα πηγαίνω μέρα παραμέρα, τουλάχιστον, αν όχι κάθε μέρα. Θα δούμε. Την Τρίτη, 4 Μαΐου, είναι τα γενέθλιά μου. Οπότε θα κάνουμε ένα live γενεθλιακό. Θα τα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου διαδικτυακά. Σας το έχω υποσχεθεί από πέρσι και δεν το ξεχνάω αυτό και θα το κάνουμε. Αλλά συγχωρέστε με που δεν θα έχει τα παραδοσιακά, κανονικά vlogs που διαβάζω επιστολή και απαντάω ούτε απόψε, ούτε αύριο, ούτε το Κυριακή του Πάσχα, ούτε Δευτέρα του Πάσχα, ούτε την Τρίτη του Πάσχα. Τετάρτη του Πάσχα θα έχει vlog. Στις 5 Μαΐου της Αγίας Ειρήνης. Λοιπόν, μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μου μαζί σας με όλη μου την ειλικρίνεια. Είναι ένας συνεχής αγώνας να μάθεις να βάζεις όρια. Είναι ένας συνεχής αγώνας να λες όχι σε κάτι που δεν μπορείς. Είναι ένας συνεχής αγώνας να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου και παράλληλα να είσαι εντάξει και ως προς τον εαυτό σου, ώστε να μην τον εξαντλήσεις. Γιατί μπορεί να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις, αλλά αν διαλύσουμε τον εαυτό μας στην πορεία, αν αρρωστήσουμε, αν φτάσουμε παντελώς στα ωριά μας, τότε πώς θα κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, αν δεν υπάρχουμε πλέον, πάνε και υποχρεώσεις. Έτσι, μέσα από αυτό το βίντεο, να σας πω εγώ που δεν τα κάνω και καλά, δηλαδή να μάθετε μέσα από τα παθήματά μου, να μην λέμε ναι, χωρίς να πολύ σκεφτούμε τις συνέπειες που έχει το ναι μας. Γιατί όντες υπεύθυνοι άνθρωποι, we should go through with it. Θα πρέπει μετά αυτό που έχουμε αναλάβει να το τελειώσουμε. Οπότε, από την αρχή, όταν κάποιος μας λέει μπορείς να το κάνεις αυτό ή θέλω να κάνω αυτό, να λες θέλω χρόνο να το σκεφτώ και να δίνεις χρόνο για να το συζητήσεις. Για παράδειγμα, όταν την Κυριακή 28 του Μάρτη ήταν, νομίζω, 29, ήρθε η Κυριακή και λέει θα πάρω σκύλο, θα πάρουμε σκύλο, θέλω σκύλο. Εγώ εκείνη τώρα πρέπει να σου πω, κάθισε κάτω, ήρθε ο σκύλος, έλα Λαζαρέ μου. Ήρθε ο σκύλος. Θα πάρω σκύλο. Πες πω, κάθισε Κυριακή μου, να συζητήσουμε τι σημαίνει έχω σκύλο, να ρωτήσουμε άλλους ανθρώπους που έχουν σκύλο, να μας πούν εμπειρίες, να δούμε ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να πάρουμε σκύλο, να δούμε αν εσύ αυτό που λες, ότι μπορείς να μεγαλώσεις το σκύλο, μπορείς να το κάνεις όντως, και μετά να πω ναι. Από τη στιγμή που είπα ναι, δείτε το σκύλο, τι καλό σκυλάκι. Αχ, τρελό σκύλο. Από τη στιγμή που είπα ναι και ήρθε ο σκύλος, για μένα είναι το ίδιο με το να γεννήσεις ένα παιδί. Να κρατήσεις μια εγκυμοσύνη, να γεννήσεις ένα παιδί, να το φέρεις στον κόσμο,
Μπορεί το παιδί να σε κουράζει, μπορεί να σε ταλαιπωρεί. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», θα διαβάσετε και τις ανάλογες ιστορίες που είχαμε τα παιδιά τότες. Έλα γέ μου, έλα λακί. Να το εδώ, να το αυτό που ψάχνεις. Λοιπόν, και τότε όταν είχα κάνει τον Λάζαρο, κατάλαβα που είχα μπλέξει, αλλά είπα «σκάσε και κολύμπα». Και τώρα αυτό μου λέω, «σκάσε και κολύμπα, Θέκλα». «Σκάσε και κολύμπα». Είπες ναι, χωρίς να το καλοσκεφτείς. Είσαι υπεύθυνος άνθρωπος, είσαι ο μεγάλος σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει ένα μωρό σε αυτό το σπίτι το οποίο χρειάζεται αγάπη και θα τη λάβει την αγάπη. Θεωρώ μεγάλη ανευθυνότητα άνθρωποι να υιοθετούν ζώα ή να αγοράζουν ζώα και μετά να τα βαριούνται και να τα παρατάνε και να τα αφήνουν στην ερημιά και να γίνονται αδέσποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο λάθος όταν το κάνουμε αυτό και είναι παντελής έλλειψη αγάπης προς τα ζωντανά. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα τα οικιστικά ζώα να στηρώνονται και ο Λάκης μόλις γίνει 6 μονών θα στηρωθεί. Όμως επειδή κατάλαβα ότι δεν γνωρίζω πώς να τρενάρω το σκυλί, πώς να μάθω καλές συνήθειες στο σκυλί και έχουμε καταλήξει να είμαστε δύο αυτοκόλλητοι και αυτοκόλλητοι όχι με ευχάριστο τρόπο. Ναι, μωρό μου. Ναι. Μερικές φορές μπορεί να κάνω μια τηλεδιάσκεψη για τη δουλειά, να έρθει ο κύριος εδώ να γαυγίζει, να δαγκώνει. Ναι. Ναι, αγάπη. Το έχεις φάει τώρα το μπισκότο. Δεν έχει άλλο μπισκότο. Δεν έχει μωρό μου άλλο. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Τι να κάνω. Δεν έχει άλλο μπισκότο τώρα. Δεν έχω εδώ άλλο μπισκότο να σου δώσω. Έλα να σου δώσω ένα μασιτικό για τα δόντια. Λοιπόν, και δεν είναι καθόλου επαγγελματικό την ώρα που εργάζεσαι να σταματάς συνεχώς την εργασία σου για να ικανοποιήσεις τα τεχνίδια ενός κακομαθημένου σκύλου, τον οποίο τον έχεις κακομάθει επειδή δεν ξέρεις από ζώα. Δεν ξέρω από ζωαλάκι. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε στο σχολείο, θα μάθει και ο Λάκη, αλλά κυρίως θα μάθω εγώ. Θα μάθω εγώ πώς να βάζω όρια στο σκυλί, πώς να μάθω να λέω όχι, πότε να λέω όχι και πότε να λέω ναι, και να είμαι μια ήρεμη κηδεμόνας, έλα αγαπη μου, έλα, μια ήρεμη κηδεμόνας, γιατί πραγματικά κινδυνεύω να φτάσω στο σημείο να αρχίσω να τσιρίζω στο σκυλί. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Έλα αγαπη μου, Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και επειδή και στην προσπάθεια μου να μην φτάσω σε αυτό το σημείο, γι' αυτό έχει πάθει έξαρση το αυτοάνωσό μου, το αυτοφλεγμονώδες μου, γιατί όταν καταπιέζομαι βγαίνει αυτό. Το είχε πει ο δερματολόγος από τότε, το λίγεν πλάνος δεν φεύγει ποτέ από το σώμα σου. Άξα να βρεθείς σε παρόμοιες συνθήκες καταπίεσης, που στην ουσία καταπίεζα τα συναισθήματα μου τότε το 17, όταν το έπαθα, θα σου ξαναβγεί. Και τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει, εδώ στο πόδι, εκεί που είχε ξεκινήσει και το 17. Θα το προλάβουμε όμως, Λάκη. Θα ξεκουραστεί η μαμά, δεν θα κάνει τα καθιερωμένα vlogs για τις επόμενες μέρες. Πόσες μέρες είναι σαν για 5 μέρες. Ναι, όχι, για 4 μέρες, μαζί με τη σημερινή 5. Για 5 μέρες η μαμά δεν θα κάνει τα καθιερωμένα vlogs, ναι. Θα δώσουμε περισσότερο χρόνο να κοιμηθούμε και να χαλαρώσουμε. Ξαναλέμε ότι κανονικά δεν λαμβάνω mails, κανονικά. Έχουμε πάνω από 2.000 vlogs πλέον στο κανάλι που απαντούν πολλά από τα ερωτήματα που συνήθως θέτεται με τα καινούρια mails που στέλνετε. Επίσης στο κανάλι έχουμε και το βίντεο που υπάρχει και στην ιστοσελίδα μου η ανάρτηση με τις δωρεάν ή πολύ φτηνές παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και σε Ελλάδα που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί. Και πρέπει ο καθένας να ξέρει τα όρια του και να μην βάζει όρια μόνο στα παιδιά και στα ζώα του, αλλά να βάζει όρια και στον εαυτό του και να λες: «Δεν είσαι υπεράνθρωπος Θέκλα, δεν είσαι υπεράνθρωπος Μαρία, δεν είσαι υπεράνθρωπος Γεωργία, δεν είσαι υπεράνθρωπος Ανδρέα, δεν είσαι. Είσαι άνθρωπος». Και ο άνθρωπος χρειάζεται και ξεκούραση και χαλάρωση και ψυχαγωγία και δεν μπορεί συνέχεια να λειτουργεί υποπίεση. Λέω και στη μάνα μου, όταν ήμουν εκεί, μου λέει η μάνα μου, έλα στην Κύπρο.
να αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου, να αναλάβεις τα παιδιά σου. Και της είπα, τα παιδιά μου είναι ενήλικα. Της είπα της μάνας μου. Τα παιδιά μου είναι ενήλικα. Μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη του εαυτού τους. Πόντως και την αναλάβανα. Όταν ήρθα όμως, είναι αλλιώς άμα είσαι και εσύ στο σπίτι και έρχονται τα παιδιά και είσαι κυπρία μάνα. Με την έννοια του θες να μαγειρέψεις για τα παιδιά σου, θες να ευχαριστήσεις τα παιδιά σου, να τα περιποιηθείς, να πάτε μαζί μια βόλτα, να κάνετε πράγματα, το οποίο απαιτεί ενέργεια. Που είναι πολύ χρήσιμο και καλό να έχεις αυτή την ενέργεια να τη δώσεις. Αλλά άμα έχεις ταυτόχρονα και ένα σκυλάκι, σκυλάκι, τον οποίο πρέπει να τον τρέχεις ξοπίσω, λάκι μου. Και όταν έρχονται τα παιδιά αυτός να γίνεται τρέλας, τώρα έχει μυριστεί ότι είναι εδώ ο Λάζαρος. Και κάνει διάφορες τρέλες στο σαλόνι για να έρθει ο Λάζαρος να τον πάρει. Υποθέτω δηλαδή. Γιατί μόλις δει τον Λάζαρο, κατουράει από τη χαρά του, τον αγκαλιάζει. Μάλιστα. Αυτά. Θέλω να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλους. Θέλω να πω ότι όλους μας έχει κουράσει και η κατάσταση με την πανδημία, σαφέστατα. Υπάρχει μια κούραση και ψυχική και πνευματική και κοινωνική, θα έλεγα, κούραση, που όλοι μας τη βιώνουμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Είμαστε εδώ στο κανάλι, εξακολουθούμε να είμαστε αυτή η μεγάλη αγαπητική οικογένεια. Ξαναλέω ότι κάποια στιγμή αύριο θα κάνουμε κάποιο live, φαντάζομαι, μετά την Ανάσταση. Την Κυριακή θα σας ανεβάσω βίντεο που θα είμαστε στην Κουμπάρα, την Κυριακή του Πάσχα, με το σκυλοτραπέζι κλπ, έτσι έκτακτα. Θα ανεβάσουμε έκτακτα βίντεο αυτές τις μέρες, αλλά όχι τα καθορισμένα. Την Τρίτη, που είναι τα γενέθλιά μου, θα κάνουμε ένα live γενεθλίο να τα γιορτάσουμε διαδικτυακά. Και την Τετάρτη επανερχόμαστε κανονικά στα vlogs μας. Θα πάρει λίγη άδεια, μαμάλακι. Μ' αφήνει, θα πάρω λίγη άδεια. Λάκι, έλα εδώ να σε δει ο κόσμος. Άμα θες. Έλα, αγάπη μου. Έλα να σε δει ο κόσμος. Έλα, μωρό μου. Έλα. Έλα με τις ματάρες σου, με κοιτάζει τις κουταβίσχες. Έλα. Έλα. Κάθεται και με κοιτάζει έτσι. Τι θες, βρε. Τι θες, βρε. Έλα, άμα θες σαν καλή τσά, έλα. Αυτά. Καλό Πάσχα σε όλους. Ό,τι και σημαίνει το καλό. Ας αναστηθούμε από τις δυσκολίες μας. Ας αναστηθούμε από τις στενοχωρίες μας. Ας έχουμε την... Ας κάνουμε μια παύση και ας πάρουμε λίγο χρόνο να δούμε πού είμαι, πού βρίσκομαι, πώς είναι η ζωή μου, πώς μπορεί να καλυτερεύσει η ποιότητα της ζωής μου. Χρειαζόμαστε αυτό το χρόνο να εκτιμούμε τη ζωή μας, να την αναλύουμε για το πώς είναι και να εντοπίζουμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είπαμε ότι, θυμάστε και το live, τη ζωντανή μετάδοση βίντεο που είχε γίνει το Σάββατο του Λαζάρου το βράδυ που οδηγούσα για να πω κάτω, που σας έλεγα για το ότι ο αγώνας με τα αρνητικά συναισθήματα είναι καθημερινός. Το ίδιο και ο αγώνας για βελτίωση της ποιότητας ζωής μας είναι καθημερινός και είναι στο χέρι μας να προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας και αυτό θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και θα μας κάνει μετά καλύτερες μητέρες, καλύτερους πατεράδες, καλύτερες φίλες, καλύτερους φίλους, καλύτερους συντρόφους κλπ. Κλπ. Την αγάπη μου να έχετε όλοι, απολογούμε ξανά που κάνω αυτό το διάλειμμα από τα καθιερωμένα βίντεο. Έκτακτα βίντεο θα ανεβαίνω. Φιλιά σε όλους. Καλή Ανάσταση.